Εδώ βλέπουμε το υδραγωγείο που έρχεται από πάνω η πηγή. Είμαστε στη Δυτική Οδό και κατευθυνόμαστε ευθεία κάτω για να πάμε Θέλετε να πάμε από εδώ για να μην δώσουμε στόχο? Ναι, και εγώ το έλεγα. Ωραίος κισός. Αυτός, να ξέρετε, είναι ο κισός του Διόνυσου. Έχει αυτό εδώ, έχει αυτό και έχει καμπύλη. Ο κισός αυτός εδώ είναι του Πάνα, που έχει τα κερατάκια πάνω-πάνω. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Τα βλέπετε? Mm-hmm. Πέρα από τα αυτιά έχει και κερατάκια. Mm. Και μπορεί να είναι και στον ίδιο. Ναι, είναι δηλαδή, το ίδιο. Να είναι στον ίδιο κισό, να εδώ είναι ο Διόνυσος και ταυτόχρονα να είναι και ο Πάνας. Αυτή είναι Δάφνη. Ναι. Δάφνη, ναι. Τόσο ωραία Δάφνη. Ναι, είδες. Κι όμως είναι Δάφνη. Και έχει και τα... Για δες αυτό εδώ. Όχι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Γιατί τη μύρισα και... Και εδώ ερχόμαστε από την εσωτερική πλευρά του ναού των 12 Ολυμπίων Θεοτήτων. Υδροροή και... σαν να βλέπουμε ένα πρόσωπο. Αφού ήμασταν εδώ, δεν ήμασταν τις προάλλες που βλέπαμε αυτό το πρόσωπο εδώ πέρα. Δεν ήμασταν. Που είχε κρατήσει αυτό η αριστεία. Από εκεί δεν είναι ο γωμός. Ο γωμός είναι αυτό το τρίγωνο εδώ που βλέπουμε, που έχει μια κρύπτη εκεί πέρα. Και είναι, ας το πούμε, είναι η νότιο-ανατολική πλευρά του ναού, του περιθώριου δηλαδή του ναού. Έτσι, αυτό είχε περίπου ένα μέτρο γύρω-γύρω περίβολο. Είχε ή δύο ή τέσσερις πύλες, ανάλογα δηλαδή τον άνεμο, έτσι, γιατί από εδώ ας πούμε είναι ανατολή, νότος. Βορράς, όχι, Ανατολή, νότος, Δύση. Όχι, Ανατολή, Νότος, Δύση, Βορράς. Ανατολή, Βορράς, Νότος, Δύση και Νότος. Νοτιοδυτικό είναι τότε εδώ. Νοτιοδυτικό. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι το νότιο δυτικό. Μέσα στο χώρο εγώ. Προσφορές και για το ιερό των 12 θεών εδώ γράφει. Ναι, και εδώ. Και εδώ γράφει. Ότι είναι ένας απλός ορθογώνιος περίβολος με γωμό των 12 θεών στη μέση. Σύμφωνα με πληροφορίες του κυρίου πρέπει να ιδρύσει το πισίστρο το 522-521
καταστράφηκε από τους... τον εγγονό του φημισμένου ομώνυμου τυράννου. Ε? Λέει εδώ. Τον εγγονό του Χιζίστρατου. Εντάξει. Καταστράφηκε από τους Πέρσες και κατασκευάστηκε πάλι στο τέλος του 5ου αιώνα. Σήμερα σώζονται δυστυχώς μόνο η νοτιοδυτική γωνία του περιβόλου. Οι πόλεις μας βρίσκονται κάτω από τις περιοχές. Ο λογός δεν πρόκειται να είναι ιδέα και που κατέχει να κάνει την καταδιωκόμενη. Θεωρούνταν επίσης σαν κέντρο της Αθήνας για τη μέτρηση των αποστάσεων. Ο Παυσανίας δεν αναφέρει βωμό των 12 θεών, αλλά βωμό του Ελέου. Λοιπόν, και για να πω και εγώ έτσι ένα σύντομο πώς το λένε, μια περιγραφή. Αυτός ο γωμός χτίστηκε υπέρ των Ολυμπίων θεοτήτων για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί οι Ολύμπιες θεότητες είχαν δώσει στους ανθρώπους το έλεος. Το έλεος σήμαινε ότι μπορούμε να μπούμε μέσα, άμα θέλετε, για να πάρουμε την ενέργεια του χώρου. Το έλεος λοιπόν εδώ του χώρου ήταν η φιλοσοφία του και η ερώτητά του βρισκόταν στο εξής. Όταν ένας άνθρωπος για τον α ή β λόγο έκανε μία πράξη στη ζωή του που αυτή η πράξη τη μετάνιωνε και μετανοούσε τόσο πικρά που θα το έφερε για όλη τη ζωή σε βάρος στη συνείδησή του. Αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να έρθει εδώ, να μπει μέσα στο ναό ή απλώς να κουμπίσει πάνω στο ναό, στην πέτρα του περιβόλου και να ζητήσει από τους υπόλοιπους Αθηναίους να του δοθεί έλεος, να συγχωρεθεί. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που βρισκόταν μέσα σε αυτό το χώρο, σε αυτό το περίβολο, ζητώντας το έλεος, δηλαδή τη συμπόνια των Ολυμπίων θεοτήτων και ότι θέλει τη συγχώρεσή τους, θέλει δηλαδή, ζητάει συγγνώμη για αυτό που έπραξε, για το οτιδήποτε έπραξε. Θα μπορούσε να έχει διαπράξει μία απάτη, ένα σεβρασμού ψυχή, κάτι άσχημο. Τότε γινότανε η συγχώρεση. Λοιπόν, για αυτό το βωμό που υπήρχε σε κάθε πόλη στα αρχαία χρόνια των Ελλήνων, και αλήθεια λέω, δεν μπόρεσαν οι κατακτητές Ρωμαίοι να δημιουργήσουν κολοσσέα στον ελλαδικό χώρο, γιατί οι Έλληνες μέσω των θεών είχαν διδαχτεί ότι όταν ο άλλος ζητάει έλεος θα πρέπει να είσαι τόσο γενναίος και γενναιόδωρος ώστε να του δώσεις το έλεος και να του χαρίσει τη ζωή. Έτσι λοιπόν οι Ρωμαίοι που είχαν μέσα στα κολοσσέα τους σκλάβους και τους φυλακισμένους να μονομαχούν μέχρι θανάτου, όταν ο ένας από τους δύο έριχνε τον άλλον κάτω, τότε γίναγε μπρος το κοινό και τους έλεγε τι να κάνω. Και οι Ρωμαίοι πολίτες κάναν αυτό. Σκότωσέ τον δηλαδή. Και έπρεπε εκείνος, μοιραζόμενος την ευθύνη του φόνου, να τον σκοτώσει ότι ο κόσμος του είπε και όχι ο ίδιος ότι το έκανε. Αυτό λοιπόν όταν προσπαθήσαν να το εφαρμόσουν εδώ στην Ελλάδα και στις ελληνικές πόλεις, είδαν οι Ρωμαίοι ότι δεν συμβαίνει. Ο Έλληνας πολίτης δεν κατέβαζε το χέρι του κάτω. Έλεγε όχι, βοήθησέ τονα. Ζητάει έλεος, συγχώρεσέ τον. Και έτσι δεν είχαν πια
λόγο οι μονομαχίες ώστε να συμβούν και έτσι εδώ στον ελλαδικό χώρο δεν γινόντουσαν εγκλήματα. Στις μέρες μας που η εγκληματικότητα της Δύσης θέλει να μας περάσει μέσα από τις τηλεοράσεις, μέσα από τις ειδήσεις, μέσα από όλα τα μέσα, τέλος πάντων από ταινίες, από οτιδήποτε, προσπαθούν να μας κάνουν αναίσθητους, να μας κάνουν να μην νιώθουμε ίκτο, να μην νιώθουμε έλεος για το διπλανό μας, να μην συμπαραστεκόμαστε στη συγχώρεση και στη συγγνώμη που ζητάει ο άλλος, και θα κάνουμε άλλους τόσους αιώνες για να ξαναβρούμε αυτή την υπόστασή μας. Δυστυχώς. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό τελετουργικό, αν θέλετε κι εσείς. Θα φέρω λίγο θυμία μου από εκεί δίπλα και θα κάνουμε ένα μικρό τελετουργικό προς τιμή των παππούδων μας και το έλεος που χρειάζεται εδώ πέρα. Αλλά άμα θέλετε, ελάτε να κρατηθούμε λίγο έτσι με τα χέρια μας. Έχεις ξανθύπη μαζί σου το βιμπούτι? Στείλ το σε μήνυμα, δεν υπάρχει. Α, σε μήνυμα. Στο, ναι, στο Messenger. Ναι. Το έδαφος δονείται. Το βάζουμε με κέντρο. Δεν πειράζει, ναι. Να δούμε έτσι στο κέντρο. Έλα λίγο πιο εδώ και ελάτε πιο κοντά για να πιαστούμε χέρι και έτσι. Θα μας αφήσουνε. Γιατί δεν μας αφήσουνε. Σίγουρα δεν κάνουμε κάτι κακό. Κάνουμε κάτι. Είμαστε κάτι κακό. Ας ευχηθούμε αυτό το έλεος να δώσει έλεος όλη την ανθρωπότητα να σταματήσουν οι πόλεμοι, να σταματήσει η κακία των συνανθρώπων και να έρθει η συγγνώμη, η συγχώρεση απανταχού της γης και να δοθεί έλεος όλη την ανθρωπότητα και να μπορέσουμε η ισοκέντριότητα θα φέρει το φως έτσι κι αλλιώς.
Διότι έχουμε περάσει σε άλλο με τα παιδιά. Σήμερα στις 5.30 ώρα να σε καλά ζωή. Θα συναντηθούμε στον Νίκο μου για τη συνάντησή μας για τον πόθο. Στις 5.30 ώρα λοιπόν στο Νίκο το δικό μου, στο σπίτι μου, σας περιμένω για να μιλήσουμε για την πυροβασία που θα γίνει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 6 ώρα θα συναντηθούμε, οπότε θα τα πούμε το βραδάκι γύρω στις 6 και 4, κάπου εκεί θα ξεκινήσει live πάλι εδώ πέρα στον τοίχο μου. Χαιρετώ, να είστε καλά. Υπό την επίβλεψη εδώ να μην συμβεί οτιδήποτε. Είχαμε την πλήρη επίβλεψη, δεν πειράζει. Οι θείες ενέργειες ξέρουν πολύ καλά τι εστί η κάθε ψυχή του καθενός. Χαιρετώ σας.